Ένα μεγάλο αριθμό ρημουλκούμενων πυροβόλων, των 105 χιλιοστών, παραχώρησε η κυβέρνηση Μιτσοτάκη στην Ουκρανία προκειμένου να ενισχυθούν οι δυνατότητε προσβολής των ρωσικών δυνάμεων. Όπω αναφέρουν απόλυτα έγκυρε πηγέ του ΓΕΣ, δόθηκαν 32 ρημουλκούμενα πυροβόλα μαζί με 50.000 βλήματα των 105 χιλιοστών να σημειώσουμε ότι τα ρημουλκούμενα πυροβόλα έχουν αποδειχτεί στη σύγκρουση της Ουκρανίας σε εξαιρετικά χρήσιμα, καθότι μπορούν να ρημουλκηθούν από οποιαδήποτε πλατφόρμα, χωρίς να επηρεάζονται από τυχόν τεχνικές βλάβες ή να στοχοποιούνται με την ίδια ευκολία που στοχοποιούνται τα αυτοκινούμενα πυροβόλα. Έχουν μετάσχει σε μεγάλο αριθμό μαχών και έχουν αποδειχθεί απόλυτα αξιόπιστα χωρίς να υπάρχει παραμικρή απώλεια μέχρι στιγμή. Να σημειώσουμε ότι, όπω πρώτο έγραψε το ProNewsGR, αυτή τη στιγμή το βασικό αίτημα των Ουκρανών είναι τα αυτοκινούμενα ρουκετοβόλα RM70 τσεχική κατασκευή με ρωσική τεχνογνωσία, για τα οποία όμω δεν απαιτείται πιστοποιητικό τελικού χρήστη από τη Ρωσία, γιατί έχουν αγοραστεί από τα ανατολικογερμανικά αποθέματα.